νύχτα και παραχωρεί όλα στο ιδιωτικό κεφάλαιο. Μέσα σε αυτή τη λογική ήρθαν και οι απολύσεις στο ΣΥΕΠΟΣ και ειδικότερα μέσα από την κατάρτιση της Δημοτικής Αστυνομίας και των σχολικών φυλάκων. Δεν πρόκειται να σταματήσουμε την κινητοποίηση και τη συνέχιση των αγώνων μέσα στο πλαίσιο του φορέα στον οποίο ανήκουμε μέχρι να αποτραπεί μέχρι και η τελευταία απόλυση. Στα τελευταία δημοσιεύματα ακούμε περί μετάταξης, ακούμε περί απόσπασης, αλλά όλα αυτά είναι φιλολογικά και δεν έχουν εγγραφεί σε κανένα περιεχόμενο νομοθετικού περιεχομένου, να ξέρουμε ότι οι άνθρωποι αυτοί όντως δεν θα κινδυνεύουν την επόμενη μέρα. Ονομάζουν εξυγίανση το πέταμα στον δρόμο όλων αυτών των ανέργων, μόνο και μόνο για να μπορέσουν να φέρουν σε ισορροπία τα οικονομικά και τις οφειλές απέναντι στους οφειλέτες. Κάθε μέρα παπαγαλίζουν ότι λείπουν 1-1,5 δις και ταυτόχρονα ξεχνάνε να αναφέρουν τα πόσα έχουν χαρίσει σε διάφορες τράπεζες, σε οργανισμούς και στους διάφορους ιδιώτες τα οποία έχουν καπηλευτεί τα χρήματα του ελληνικού λαού. Δεν πρέπει να υπάρχει καμία λοιπόν αυταπάτη ότι δεν πρόκειται για εξυγίανση, αλλά πρόκειται για μια μετατροπή της χώρας σε μια τυπική αχρέωση. Δεν θα σταματήσουμε μέχρι να τους σταματήσουμε να μην καταστρέφουν τη χώρα και κυρίως την αυτοδιοίκηση μέσα από την κατάρτιση όλων των αρμοδιοτήτων. Κλείνοντας, ενώνουμε όλοι τις δυνάμεις μας για το σταμάτημα αυτής της κατηφόρας και ο μόνος δρόμος είναι η αντίσταση και η ανατροπή αυτής της πολιτικής.